Πάμε στην ταμπακέρα της ημέρας τώρα, γιατί είπε ο Στέφανος Χίος προηγουμένως για σχέσεις, συναλλαγές, συνδιαλλαγές. Στον απόϊχο της αποκάλυψης και της επιβεβαίωσης, γιατί βγήκε ανακοίνωση, να το πούμε, γιατί ο κόσμος που δεν παρακολουθεί ιδιαίτερα, γιατί τα κανάλια δεν έχουν δείξει τίποτα, βγήκε επιβεβαίωση από την πλευρά της, του Sky, της εταιρείας του Sky, Στέφανε Χίο, που επιβεβαιώνει ότι το αυτοκίνητο του ενός εκ των δολοφονηθέντων στον Κορυδαλό προχθές, να τη δούμε την ανακοίνωση, λέει πράγματι, πράγματι, λέει, μας ανήκει, ήταν παροπλισμένο το. Δύο λεπτά, να πούμε το ρεπορτάζ. Ναι, λέει ψέματα. Λέει παροπλισμένο αυτοκίνητο εδώ και 15 μέρες. Λέει, κάτσε να τα δούμε. Και θα μπούμε τώρα στα βαθιά. Μέσα από το gov.gr υπάρχουν ντοκουμέντα. Πάμε να ακούσουμε, την έχουμε καταγράψει τη δήλωση, την έχουμε σπικάρει, την έχετε σπικάρει συνάδελφοι, για να την δούμε. Ο όμιλος ειδήσεις.com ΑΕ Sky επιβεβαιώνει πως το αυτοκίνητο είναι στην κατοχή του από το 2010, αλλά είναι εδώ και καιρό παροπλισμένο και δεν υπάρχει γνώση για το πώς βρέθηκε στην κατοχή του δολοφονηθέντος. Ο όμιλος συνεργάζεται με τις αρχές για τις έρευνες. Αυτό, Στέφανε Χίο, είναι ψέμα. Λέει ο Sky. Τι συμβαίνει λοιπόν κατά το ρεπορτάζ? Εντάξτε, είναι ψέμα καταρχήν η ανακοίνωση του Sky. Το αυτοκίνητο, γιατί, για όσους δεν γνωρίζουν, γιατί το θέμα έχει αποκριβεί, έχει θαυτεί, έχει κυριολεκτικά επιχωματωθεί. Να σε διακόψω. Και περίμενα τον κύριο Τσίπρα, επειδή έλεγε κάτι ο Αριστοτέλης προηγουμένως, να πει κάτι. Ο σκληρός. Μια αιχμή, βρε, αδερφέ. Το γερό σκαρί, ποιο γερό σκαρί, της κυρίας Παναγοπούλου. Βρε, μια αιχμή. Το γερό σκαρί της κυρίας Παναγοπούλου, κύριε Καπραπίλη. Στέφανε, μια αιχμή, να μην πει ονόματα. Τι? Μια αιχμή. Τι να πει. Μια αιχμή. Τι να πει, κύριε Καψαβέλη. Ότι ξέρω εγώ. Πείτε μας τι συμβαίνει, ρε παιδιά. Τι. Ότι το κανάλι που τον φιλοξενεί, ο Sky, που δεν πρέπει να τους πάρουμε στο λαιμό μας όλους τους ανθρώπους εκεί πέρα, γιατί εργάζονται. Σωστά. Γιατί είναι ένας δημοσιογραφικός οργανισμός, ας το πούμε υγιής, έχει έναν ιδιοκτήτη, ο οποίος λέγεται Γιάννης Αλαφούζος. Και κοιτάω στα μάτια τον κύριο Αλαφούζο. Και τον ρωτώ, γιατί λέτε ψέματα, κύριε. Βγάλατε μια ανακοίνωση που λέτε ότι το αυτοκίνητο είναι παροπλισμένο. Το αυτοκίνητο είναι μη λειτουργικό. Στο ντοκουμέντο που βγάζουμε αύριο στην εφημερίδα μας, από το gov.gr, φαίνεται ότι το αυτοκίνητο αυτό είναι ασφαλισμένο, ότι το αυτοκίνητο αυτό κυκλοφορεί και ότι το αυτοκίνητο αυτό, βάσει του gov.gr και των ασφαλίστρων που έχουν πληρωθεί, του σήματος κυκλοφορίας, είναι σε κυκλοφορία. Και δεν είναι αυτό το αυτοκίνητο, αυτό είναι το καμένο αυτοκίνητο που βρέθηκε στο Σκαραμαγκά, στο τούνελ, το οποίο χρησιμοποίησαν οι δράστες για να σκοτώσουν τους δύο ανθρώπους, τους δύο παραβατικούς, τον Βασίλη Ρουμπέτη και τον γαμπρό του. Το αυτοκίνητο είναι ένα αυτοκίνητο, η Mercedes, η μαύρη, η θωρακισμένη, η οποία είναι λειτουργική και ανήκε στον ίδιο τον κύριο Αλαφούζο, που τη χρησιμοποιούσε για τις μετακινήσεις του. Μάλιστα, από το επιτόπιο ρεπορτάζ της αστυνομίας, το οποίο διαθέτουμε και το οποίο ήδη έχει αποτυπωθεί, εκεί έπεσαν τουλάχιστον 4 δεσμίδες στρατιωτικού, ισχυρού στρατιωτικού όπλου, μεγάλου διαμετρήματος, των 765 Καλάζνικοφ. Άδειασαν 2 Καλάζνικοφ πάνω στο αυτοκίνητο Mercedes που κυκλοφορούσε ο ίδιος ο κύριος Αλαφούζος και ήταν λειτουργικό και το είχε δανείσει, μισθώσει, ναι, ή δώσει δωρεάν στον έναν από τους παραβατικούς που κατά την αστυνομία εμπλέκεται σε συμβόλαια θανάτου. Το είχε δώσει. Το είχε δώσει, το είχε παραχωρήσει. Για ποιο λόγο? Εκτός εάν ο δολοφονηθής 38χρονος Βασίλης Ρουμπέτης, ναι, το είχε κλέψει από τον κύριο Αλαφούζο. 15 μέρες. Άρα θα έπρεπε να είχε δηλωθεί κλοπή. Άρα λοιπόν τα πράγματα είναι διαφορετικά. Εδώ αποδεικνύεται μια ξεκάθαρη, σκοτεινή και υπόγεια διασύνδεση του κορυφαίου καναλάρχη και προπαγανδιστή του κυβερνητικού έργου, του κυρίου Γιάννη Αλαφούζου. Δεν έχω τίποτα εγώ με τον κύριο Αλαφούζο. Δεν τον ξέρω, δεν έχω να μοιράσω κάτι μαζί του. Εγώ παραθέτω το ρεπορτάζ. Και το ρεπορτάζ λέει ότι το αυτοκίνητο που δεν ήταν παροπλισμένο είχε δοθεί στον 38χρονο δολοφονηθέντα. Μέσα στο αυτοκίνητο επέβαινε ο ίδιος ο δολοφονηθής και ο γαμπρός του. Ο άνθρωπος δηλαδή που είχε παντρευτεί την αδερφή του 38χρονου. Ο δολοφονηθής δεν ήταν ένα απλό πρόσωπο της νύχτας. Αλλά δεν ήταν ένα απλό πρόσωπο του παρακράτους. Ήταν ένας άνθρωπος που είχε
το τελευταίο χρονικό διάστημα 14 με 16 χαρτοπαιχτικές λέσχες σε όλη την Αθήνα. Είχε επεκταθεί στην πώληση καυσίμων και κατά την αστυνομία πάντα προέβαινε σε ένα συνεχές και ανελαίητο λαθρεμπόριο καυσίμων. Ήταν ο άνθρωπος, ο παραβατικός που είχε εκτίσει τελικά 12 χρόνια κάθειρξη για τη δολοφονία του φιλάθλου του Παναθηναϊκού το 2007 στην Πολωνία, Μιχάλη Φιλόπουλο. Μάλιστα, την ποινή αυτή δεν την είχε εκτίσει. Και ήταν φυγόπινος. Άρα είχε καταδικαστεί. Ναι. Είχε καταδικαστεί τελεσίδικα, ναι, σε 12 χρόνια φυλάκιση για το σφάξιμο, τον άδικο χαμό του φιλάθλου του Παναθηναϊκού, Μιχάλη Φιλόπουλο. Ήταν ένα κεντρικό πρόσωπο, πιθανόν να μην ήταν από τα κορυφαία πρόσωπα, να μην είχε πάρει δηλαδή το αξίωμα του νονού, του αρχιμαφιόζου, του Κορλεόνε. Ήταν όμως από τα κεντρικά πρόσωπα που γνώριζε τα άτομα τα οποία συνέδεαν το πρωθυπουργικό περιβάλλον με τον παραβατικό κόσμο. Με λίγα λόγια, ο Ρουμπέτης ήταν το πρόσωπο το οποίο έκανε χατήρια και εκτελούσε συμβόλαια θανάτου για συγκεκριμένους παραβατικούς που γνώριζαν πρώτον το περιβάλλον του πρωθυπουργού και δεύτερον τον πρωθυπουργικό ανιψίο Γρηγόρη Δημητριάδη. Αυτό βγαίνει από το ρεπορτάζ. Αυτό προκύπτει. Ξαφνικά λοιπόν προκύπτει κάτι τρίτο, πιο σοβαρό. Ότι αυτό το πρόσωπο με αυτή την παραβατική φυσιογνωμία είχε δανειστεί ή του είχε παραχωρηθεί θωρακισμένη μεσεντές του κυρίου Αλαφούζου, κάτι που επισημαίνει και στις δηλώσεις του ο μόνος και πρώτος πολιτικός αρχηγός που έκανε δηλώσεις, ο κ. Βελόπουλος. Πάμε να δούμε το βίντεο, πρώτα απ' όλα το ηχητικό, γιατί μίλησε καταρχάς στον Focus FM της Θεσσαλονίκης ο Κυριάκος Βελόπουλος το πρωί και αργότερα ρωτήθηκε στη συνέντευξη τύπου που έδωσε στο Αγρίνιο και τα είπε και εκεί χωρίς περιστροφές. Πρώτα το ηχητικό, παρακαλώ. Όλη η Αθήνα βοάγει αυτό που έγινε με τους πληρωμένους δολοφόνους, τα πιστόλια δηλαδή, και το αυτοκίνητο, το θωρακισμένο, ναι, που έδωσε ο κύριος Αλαφούζος σε έναν από αυτούς και δολοφονήθηκε. Τα κανάλια, τα site το έχουν θάψει όλοι. Γιατί υπάρχει σύνδεση επιχειρηματιών, πολιτικών με την Κόζα Νόστρα της Αθήνας. Αυτή η Κόζα Νόστρα, πλέον η μαφία, διαπλέκεται με την πολιτική εξουσία και την οικονομική εξουσία στη χώρα. Αλαφούζος δίνει το θωρακισμένο του αυτοκίνητο σε ένα πληρωμένο δολοφόνο. Αντιλαμβάνεστε τι λέμε τώρα. Αν το δικό σας αυτοκίνητο το είχε πάρει πληρωμένος δολοφόνος από εσάς, θα ήσασταν με βραχιολάκια ήδη φυλακή. Δεν κρυβόμαστε. Η ελληνική λύση μπήκε στο ελληνικό κοινοβούλιο για να λέει ονόματα. Είναι δυνατόν, σας επαναλαμβάνω, πληρωμένος δολοφόνος, πληρωμένο πιστόλι, να σκοτώνεται με 50 σφαίρες μαζί με άλλο ένα πληρωμένο πιστόλι στην Αθήνα από Καλάσνικοφ? Είναι δυνατόν την προηγούμενη μέρα γιος ενός ανθρώπου ήταν σωματοφύλακας στον κύριο Μητσοτάκη, επειδή καταγγέλει τον κύριο Μητσοτάκη τον περίγυρό του για σχέσεις με μαύρη, με νύχτα, με μαφία, με μαύρες βαλίτσες και όλα αυτά, να σκοτώνεται με μια σφαίρα στο κεφάλι μες στα μάξι του και να μην μιλάει κανένας? Εδώ μιλάμε για Κόζα Νόστρα κανονική, Βενεζουέλα, Σιναλώα. Τα έλεγα χρόνια. Να, τα βλέπουν οι Έλληνες τώρα. Τολμάει κανείς να τα πει αυτά όμως? Γι' αυτό θέλει να μας βγάλει Μητσοτάκη από τη μέση και θέλει να μας πετάξει από το ελληνικό κοινοβούλιο. Και έχει κάνει άλλα 10 υποκομματίδια από την Αθήνα κυρίως. Όχι τυχαία, για να τα ελέγχει αυτός και τα λεφτά του. Ας βγει ένας από αυτούς που κάνουν υποκομματίδια και να πει αυτά που πάω εγώ. Για το Sky, για τους πληρωμένους δολοφόνους μπορεί? Δεν θα κάνει κανένας τίποτα, κύριε Αποτίτση. Φοβούνται όλοι, τρέμουν. Ακόμη και αυτός που μπήκε φυλακή, άδικα ήδη και δεν έχει σημασία. Να βγει και να μιλήσει. Θα πει κάτι? Γιατί το παίζουν μάγκες και νταΐδες όλοι, στα λόγια και γενικόλογα. Δεν τολμάει κανείς να πει αυτά που πάω εγώ. Και θα συνεχίσω να τα λέω. Αλλά ας μου δώσουν τη δύναμη που να είμαστε με στην Βουλή με ένα 10%, να σου πω εγώ τι θα γίνει μετά. Και είμαι αγανακτισμένος, γιατί ξέρω περισσότερα από όσα νομίζουν κάποιοι. Σας είπα, νύχτα μπραβιλίκια, πληρωμένοι δολοφόνοι, εφοπλιστές επιχειρηματίες, καναλάρχες και μαύρο χρήμα με την πολιτική εξουσία να διαπλέκονται. Σοβαρά μιλάμε, ούτε η Κολομβία δεν είναι έτσι, ούτε το Μεξικό. Και στο μεταξύ, πριν από λίγο, αυτά τα είπε το πρωί στον Focus FM της Θεσσαλονίκης ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος είπε ονόματα και έκανε κάτι που δεν, προσέξτε, δεν τα έχει πει μέχρι τώρα κανένας πολιτικός αρχηγός, τα λέγαμε και προηγουμένως, ο κύριος Τσίπρας λαλίστατος και οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί κουβέντα, και τα επανέλαβε στην συνέντευξη τύπου
στη δημόσια συνέντευξη τύπου, η οποία δόθηκε κατά το λεγόμενο δημοσιογραφικό όρο πουλ σε όλα τα κανάλια. Τώρα το τι έπαιξαν τα κανάλια το καταλαβαίνετε, αλλά προσέξτε, αυτό και μόνο δείχνει ότι δεν περιορίστηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης σε μια ραδιοφωνική του συνέντευξη. Όποιος ήθελε, όποιος τολμούσε, όποιο κανάλι της Ελλάδας μεγάλο είχε στο desk, στο control του, live εκείνη την ώρα, έπρεπε, μπορούσε να το μεταδίδει. Πάμε εμείς λοιπόν να δούμε το απόσπασμα. Αυτό που είπα σήμερα το πρωί και κάποιοι εξεπλάγησαν, ότι δυστυχώς το πολιτικό προσωπικό της χώρας μαζί με την Greek Mafia, τους μαφιόζους, τους επαγγελματίες δολοφόνους και τους εφοπλιστές διαπλέκεται, δεν τολμάει να το πει κανένας πρόεδρος. Όταν έχουμε άνθρωπο που έχει θωρακισμένο αυτοκίνητο, με το οποίο μεταφέρει όπλα, δεν ξέρω τι άλλο, και είναι νονός, και είναι επαγγελματίας δολοφόνος, συμβόλαια θανάτου εκτελούσε, και το δίνει ένας εφοπλιστής καναλάρχης και δεν ανοίγει ρουθούνη στην Αθήνα, δεν μιλάει κανένα κανάλι, το θάβουν όλοι, τότε σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα συνολικό. Επειδή είμαστε κόμμα της επαρχίας λοιπόν και τα λέμε αυτά, πρέπει ο κ. Αλαφούζος, που φαντάζομαι συντοματικά έτυχε το θωρακισμένο αυτοκίνητό του να το έχει ο συγκεκριμένος επαγγελματίας δολοφόνος, να μας πει τι έγινε ακριβώς. Γιατί αν εσείς δίνετε το αυτοκίνητό σας και κάποιος σκότωνε κατά τύχη, δεν σας λέω με πιστόλια και με Καλάζνικοφ κάποιον, θα πηγαίνετε με χειροπέδες μέσα. Εγώ περίμενα σήμερα η δικαιοσύνη να καλέσει τον Αλαφούζο με βραχιολάκια, χειροπέδες, να πει πώς βρέθηκε το θωρακισμένο αυτοκίνητο στα χέρια ενός επαγγελματία δολοφόνου. Τα λέω αυτά γιατί σας είπα και οι πολιτικοί είναι εμπλεκόμενοι και οι εφοπλιστές και οι επαγγελματίες δολοφόνοι και η μαφία της νύχτας των Αθηνών. Διαπλέκονται γιατί είμαστε Κολομβία πλέον. Η Ελλάδα είναι Κολομβία, όπως το ακούτε. Δεν τολμά κανείς πρόεδρος κόμματος να τα πει αυτά, ούτε τολμά κανείς πρόεδρος υποκομματιδίου εθνοπατριωτών να τα πει αυτά. Ξέρετε γιατί? Γιατί είναι φοβισμένα ανθρωπάκια. Τρέμουν τι θα κάνει ο καναλάρχης, τρέμουν τι θα κάνει η νύχτα. Εμείς δεν τρεπόμαστε ούτε τρέμουμε. Διότι ο ελληνικός λαός πρέπει να μάθει όλη την αλήθεια. Η συνέντευξη αυτή έχει τεράστια σημασία να το ξαναπούμε. Γινόταν αυτό που λέμε live, δηλαδή την ώρα που έδινε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης τη συνέντευξη τύπου στους δημοσιογράφους εκεί που ήταν, μεταδιδόταν πουλ κατά τη δημοσιογραφική ορολογία, δηλαδή ζωντανή. Την έπαιρναν, είχαν τη δυνατότητα εκείνη την ώρα, την είχαν στα κοντρόλ τους, στα στούντιό τους, όλα τα μεγάλα κανάλια, η ΕΡΤ, το Μέγκα, ο Sky, ο Αντένα, το Star, όλοι είχαν τη συνέντευξη, το θέμα υπήρχε, αν ήθελαν, αν μπορούσαν, αν οτιδήποτε, μπορούσαν, όφυλαν, όπως θέλετε πείτε το, να μεταδώσουν. Κουβέντα, υπόθηκαν δημοσίως αυτά και δεν έχουμε καμία αντίδραση, δεν έχουμε κανένα άλλο στοιχείο. Το μόνο το οποίο έχει προκύψει πριν από λίγη ώρα, καλά πια δικαιοσύνη, είναι μια, βλέπω μια ανακοίνωση πριν από λίγη ώρα της θύρας 13 του Παναθηναϊκού, οι οποίοι καταγγέλουν, προσέξτε, νέα διάσταση τώρα στο θέμα, τον κύριο Αλαφούζο, οι οργανωμένοι οπαδοί του Παναθηναϊκού καταγγέλουν τον κύριο Αλαφούζο, του ζητούν να δώσει άμεσες εξηγήσεις για τις αποκαλύψεις και λένε ότι πρέπει να δοθεί άμεσα και μια μεγάλη συγγνώμη στην οικογένεια του Φιλόπουλου, που λέγαμε Στέφανε Χίο προηγουμένως, ο οποίος δολοφονήθηκε το 2007 στην Παιανία από ομάδα οπαδών του Ολυμπιακού, δεν στην οποία σημασία, μετήχε ο Ρουμπέτης. Ότι μετήχε εκεί ο δολοφονηθής. Εγώ θέλω να μιλάω με σεβασμό για τους νεκρούς. Θέλω να μιλάω με σεβασμό για τους νεκρούς, ακόμα και αν έχουν καταδικαστεί είτε σε ισόβια, είτε σε 12 χρόνια, είτε σε οτιδήποτε. Όμως, στη συγκεκριμένη περίπτωση, κύριε Καψαμπέλη, είχατε δυνατότητα να έρθω ο ίδιος σε επαφή με τον νεκρό. Μας έχει στείλει να δούμε τη φωτογραφία. Συγγνώμη, Στέφανε, να δούμε τη φωτογραφία. Μας έδωσε τη φωτογραφία της συνάντησής σου, το τέτα τέτ. Εδώ λοιπόν είναι ο δολοφονηθής δεξιά, ναι, Βασίλης Ρουμπέτης. Σε μία επίσκεψη που είχε κάνει σε ανύποπτο χρόνο στο γραφείο της εφημερίδος, μαζί με δύο ακόμα πρόσωπα, τα οποία δεν έχει καμία σημασία να αποκαλύψουμε αυτή τη στιγμή, ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Εγώ έχω το δικαίωμα και την υποχρέωση να το αποκαλύψω. Σε αυτήν την συνάντηση, επαναλαμβάνω, δεξιά είναι ο δολοφονηθής Βασίλης Ρουμπέτης, ο οποίος είχε δανειστεί, του είχε παραχωρηθεί το θωρακισμένοι μεσεντές
από τον κύριο Αλαφούζο, mm-hmm. αποκάλυψε φοβερά πράγματα. Και το πρώτο και πιο σημαντικό ήταν ότι στην επαφή που είχα μαζί του, μία-μιάμιση ώρα, είχα αντιληφθεί ότι ο Ρουμπέτης είχε σχέση με το λαθρεμπόριο καυσίμο. Δεύτερον, είχα αντιληφθεί ότι είχε σχέση με ανθρώπους οι οποίοι πιθανότατα χειρίζονταν ιστορίες εικονικών τιμολογίων. Τρίτον, προσπαθούσαν να ανταγωνιστούν και να εκμυδονήσουν πιθανότατα δημοσιογραφικά, ζητώντας τη βοήθειά μου, την οποία την αρνήθηκα, για μια πολύ μεγάλη εταιρεία εμπορίας και λαθρεμπορίας χρυσού. Και το τέταρτο και πιο σημαντικό, ότι ο Ρουμπέτης μου είχε αποκαλύψει ότι ένας από τους δολοφονημένους μαφιόζους και νονούς της νύχτας, που δολοφονήθηκε στα Βρυλίσια σε 9 Δεκεμβρίου του 2020, 4,5-5 μήνες μετά την απόπειρα αντίον μου, στην ίδια περιοχή, στα Βρυλίσια, ο Ρουμπέτης ήταν από το παλί καρό του. Αναλάμβανε, όπως είπε και ο κ. Βελόπουλος, συμβόλαια θανάτου. Τα οποία μερικά τα εκτελούσε, μερικά δεν τα εκτελούσε. Έχω την εκτίμηση, από αυτά που γνωρίζω, ότι ο Ρουμπέτης πιθανότατα να ήταν ο άνθρωπος που ήρθε πάνω από το κεφάλι μου για να μην πυροβολήσει. Τι λες? Αυτό προσπαθώ να το διακριβώσω, γιατί στις επίμονες ερωτήσεις που του είχα κάνει τότε για το αν, Βασίλη, εσύ ξέρεις ποιοι είναι οι δολοφόνοι μου, είχα δει ότι είχε έρθει σε μια έντονη στιγμή αμηχανίας. Οι πληροφορίες που μου είχε δώσει ένα κορυφαίο εφοπλιστικό όνομα της χώρας, δεν υπάρχει λόγος να το αναφέρουμε, μου είχε πει ότι ο Ρουμπέτης ήταν αυτός ο οποίος πάτησε σκανδάλι πάνω από το κεφάλι μου. Και ότι ο Ρουμπέτης σε λίγο χρονικό διάστημα θα εξαφανιζόταν από προσώπου γης. Το πώς το ήξερε, δεν μπορώ να γνωρίζω. Αυτό το σημαντικό όμως που μου είπε ήταν ότι ο δολοφονημένος Καπές στα Βρυλίσια ήταν ο φρούραρχος του Μαξίμου. Ήταν δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος παρήχε αστυνομικές υπηρεσίες, ένας μαφιόζος παρήχε αστυνομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες φύλαξης του χώρου του Μαξίμου, ναι, του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος και του ίδιου του πρωθυπουργικού ανιψιού Γρηγόρη Δημητριάδη. Και ο Ρουμπέτης, γιατί και οι νεκροί μιλάνε πολλές φορές, μου είχε αποκαλύψει ότι ο Δημητριάδης ήταν ο ηθικός αυτουργός στην απόπειρα ανθρωποκτονίας εναντίον μου. Σου είχε πει ο Ρουμπέτης. Αυτό, ναι. Επίσης, θέλω να τονίσω κάτι που είπε ο κ. Βελόπουλος και δεν το είπε στα κούφια. Για να δώσω λόγο και στον κ. Σπίνο. Ο κ. Βελόπουλος είπε ότι δεν είναι ξεκομμένη υπόθεση. Ο θάνατος του 38χρονου. Ο θάνατος ενός πυροβολημένου 38χρονου παιδιού που βρέθηκε σε χαντάκι στη Θήβα. Στη Θήβα. Το παιδί αυτό ήταν γιος ανώτερου εν αποστρατεία αξιωματικού της αστυνομίας, της αντιτρομοκρατικής και της Εθνικής Υπηρεσίας mm-hmm. Πληροφοριών, από τους πιο άρτια εκπαιδευμένους, το πιο άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό της χώρας, το οποίο είχε συμμετάσχει σε εθνικές αποστολές, ακόμα και στα Σκόπια. Και δούλευε στην προσωπική φρουρά ως επίτιμος τέλεχος του κυρίου Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Του μπαμπά. Ήταν δίπλα στον πρωθυπουργικό ανιψιό Γρηγόρη Δημητριάδη, ναι, και ήταν για πολλά χρόνια δίπλα και στη μητέρα του κυρίου Δημητριάδη, την κυρία Κατερίνα Μητσοτάκη, αδερφή του πρωθυπουργού. Όταν αυτός ο άνθρωπος τόλμησε και βγήκε σε συνέντευξη μαζί μου και είπε... Πριν από 40 μέρες. Πριν από 40 μέρες, 45 μέρες. Και είπε ότι δεν το ξέρεις. Μα η σύζυγος του πρωθυπουργού είναι καταγεγραμμένη συνέντευξη, γι' αυτό και τα λέω. Η σύζυγος του πρωθυπουργού είναι αυτή η οποία υπέγραψε το συμβόλαιο θανάτου. Ο πρωθυπουργικός ανιψιός το έδωσε προς υλοποίηση και ο φρούραρχος του Μαξίμου το υλοποίησε και τώρα μαθαίνω ότι πιθανότατα να ήταν ο Ρουμπέτης πάνω από το κεφάλι μου. Αυτές οι αποκαλύψεις σε συνάρτηση με την παραχώρηση του αυτοκινήτου από τον κύριο Αλαφούζο σε έναν άνθρωπο που εκτελούσε συμβόλαια θανάτου είναι τρομακτικό. Θα αφορά εμένα. Αφορά το μέσο πολίτη. Αυτή η ιστορία δηλητηριάζει την οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας. Η μαφία έχει αναλάβει τα ενία και την εξουσία της χώρας. Το λαθρεμπόριο καυσίμων που το πληρώνει ο Έλληνας πολίτης στα βενζινάδικα με 2 και 2,2 ευρώ προέρχεται από αυτούς που κάνουν νόθευση στα καύσιμα. Ο Ρουμπέτης ήταν σκέλος παρακρατικό αυτής της ιστορίας. Το μαύρο χρήμα που μαζευόταν, κύριε Καψαμπέλη, υπάρχει πιθανότητα να διοχετευόταν στον προεκλογικό αγώνα συγκεκριμένων κομμάτων.
Αυτό αποτελεί νόθευση του κοινοβουλευτισμού και της δημοκρατίας. Δεν μιλάμε μόνο για πτώματα τα οποία έρχονται. Έρχονται και άλλα πτώματα. Έρχονται και άλλοι θάνατοι και άλλες δολοφονίες. Υπάρχει ένα γενικό ξεκαθάρισμα. Πριν τις εκλογές, αν αυτοί τολμούν να σκοτώνουν δύο ανθρώπους σε κοινή θέα, στο πεζοδρόμιο, δίπλα σε απλούς πολίτες που εκείνη την ώρα κάνουν βόλτα τα παιδιά τους. 15 μέρες πριν τις εκλογές αντιλαμβάνεστε ότι δεν μιλάμε για Κολομβία των Βαλκανίων. Μιλάμε για μια παγκόσμια συντήρηση καθεστώτος σκληρής μαφιόζικης οργάνωσης Γόμορα. Αναβίωση των Γόμορα του Ρομπέρτο Σαβιάνο. Της φοβερής κινηματογραφικής ταινίας του Σαβιάνο, του Ιταλού δημοσιογράφου που τον φυλάει ο στρατός για να μην τον σκοτώσουν. Μιλάμε για απίστευτα πράγματα. Και δεν κουνιέται φύλλο. Δεν ανοίγει μύτη. Τίποτε. Μόνο ένας πολιτικός αρχηγός κατέριψε το τείχος της ομερτά, γκρέμισε τη συνωμοσία της σιωπής και ανέφερε αυτά τα πράγματα. Άρη. Εγώ ενδεχομένως να είναι η μοναδική φορά στη ζωή μου, δεν θα το ξαναεπαναλάβω, που θα μιλήσω όσο πιο αθόρυβα μπορώ, γιατί θεωρώ ότι αυτά τα ρεπορτάζ και τα στοιχεία που προκύπτουν, σειρά των οποίων είπε και ο Στέφανος Χίος, είναι για μίστες του είδους και όχι για ανθρώπους που έχουν popcorn, πίνουν κοκακόλα και βλέπουν τηλεόραση. Ο συμβολιογράφος Ρουμπέτης, συμβολιογράφος εκ του όρου ότι ανέλαβανε συμβόλαια θανάτου, 3 μέχρι σήμερα έχει αναλάβει. Το ένα αφορά τη διπλή δολοφονία του Καπελώνη και του Φουντούλη, των 2 χρυσαυγητών. Το επιβεβαιώνω. Και παίρνω την απόλυτη ευθύνη των όσων λέω, με εντολή αρχινονού που σήμερα είναι νεκρός. Το δεύτερο αφορά μια αποτυχημένη δολοφονία. Και το τρίτο αφορά αυτό που τον έστειλε στον τάφο. Το γιο ενός πατριάρχη που ελέγχει μεγάλο μέρος των καυσίμων. Ακούστε, κύριε Καψαμπέλη, και να μας ακούσουν άπαντες. Η χώρα κυβερνιέται από μία μαφία του Λευκού Κολάρου που έχει ηγέτη τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη και τους πέριξ αυτού. Okay, λίγο τώρα εδώ βάλε λίγο φρένο. Όχι, δεν βάζω καμία. Εσείς να βάλετε φρένο. Όταν μιλάω, όταν μιλάω εγώ δεν θέλω φρένο, κύριε Καψαμπέλη. Εντάξει, έχουμε... Η χώρα κυβερνιέται από μία εγκληματική οργάνωση ανήθικη. Ακούστε, κύριε Καψαμπέλη. Βάλτε εσείς φρένο. Άλλο αυτό. Είναι άλλο πράγμα αυτό. Ο εγκληματίας που δολοφονεί κάποιον γιατί έκανε έγκλημα. Και άλλο πράγμα να έχουν αναγκάσει τον Κυριάκο Βελόπουλο εδώ και 3 μήνες να κυκλοφορεί με αλεξίσφαιρο γυλαίκο και με υπερδιπλάσια φρουρά γιατί του έχουν έρθει μηνύματα. Ακούστε, κύριε Καψαμπέλη, εδώ παίζουν τη ζωή τους κορώνα γράμματα άνθρωποι που ήρθαν να προσφέρουν στην κοινωνία, στην πατρίδα και στην Ελλάδα. Ωραία. Δεν έχει κανένα λόγο πολιτικός αρχηγός να κυκλοφορεί με αλεξίσφαιρο γυλαίκο γιατί απέναντί του. Και σας είπα ότι αυτός είναι ο Κυριάκος Βελόπουλος εδώ και 3 εβδομάδες. Γιατί απέναντί του έχει μια αδίστακτη συμμορία που παίρνει εντολές από αξιωματούχους του Μεγάρου Μαξίμου. Για ακούστε κάτι και να το ακούσετε καλά, άπαντες. Ξέρετε ποιος έδωσε την εντολή να τυφλώσει τον βουλευτή επικρατείας της Χρυσαυγής, τον κύριο Παύλο Σαράκη? Ο κύριος Καπετανάκης. Τον βουλευτή? Τον κύριο Παύλο Σαράκη, τον βουλευτή επικρατείας της Ελληνικής Λύσης. Τον κύριο Παύλο Σαράκη. Τυφλώθηκε το 2007. Έκανε 16 χειρουργία στην Αμερική από τον αδερφό του για να μπορεί σήμερα να βλέπει. Γιατί του έριξαν 4 κιλά βιτριόλι στο πρόσωπο, στο Νέο Κόσμο. Ξέρετε ποιος έδωσε εντολή? Αυτός που μπαινόβγαινε επιμερών, Γρηγόρη Δημητριάδη, από την πίσω πόρτα του Μαξίμου, και είναι αυτός που έδωσε την εντολή σε τούτεν εδώ να του φυτέψουν 2 σφαίρες. Μία πέρασε ξυστά από την καρδιά και μία από το λαιμό. Την εντολή την είχε δώσει ο κύριος Καπετανάκης, κολλητός φίλος, που παρόπλιζε και αφόπλιζε το Μαξίμου με εντολές και κατευθύνσεις. Ας πει ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης ότι δεν είναι αυτός. Και ακούστε και κάτι άλλο. Εδώ και 2 μήνες υπάρχει μια δικογραφία στη Γαδά που κατονομάζει συγκεκριμένα πρόσωπα ως ηθικούς αυτούργους για τούτον εδώ, τον Στέφανο Χίο, της απόπειρας δολοφονίας του. Δεν έχει κληθεί ούτε ένας. Εάν κάποιος απόψε σας κατονομάζει ως ηθικό αυτουργό μιας δολοφονίας, κύριε Καψαμπέλη, πριν τελειώσει η εκπομπή θα σας έχουν καλέσει ως ανομωτή να δώσετε εξηγήσεις. Εκεί τι συμβαίνει? Τίποτα δεν συμβαίνει. Να γιατί επιδιώκει ηγεμονία ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την επόμενη κυβέρνηση. Όχι αυτοδυναμία.
όχι συνεργασία με άλλα κόμματα, να είναι κυρίαρχος από το Α μέχρι το Μ. Και ακούστε και κάτι άλλο και κρατήστε το και ας το κρατήσουν και αυτοί που μας ακούνε. Τους επόμενους 2 μήνες θα γίνουν τουλάχιστον 4 εκτελέσεις. Ο πατριάρχης που έχασε το γιο του δεν συγχωρεί. Εκτίμηση είναι αυτή τώρα που κάνει. Βεβαιότητα είναι. Ας με καλέσουν αύριο να τους πω ονόματα. Και λέω, ο πατριάρχης που έχασε το γιο του δεν συγχωρεί. Εκτίμηση. Έστειλε. Έλα, εκτίμηση κάνεις τώρα. Μπορείτε να διορθώνετε τον εαυτό σου και χειμένα, κύριε Κατσόλου, όταν μιλάω, σου παρακαλώ θερμά. Σε διορθώνω. Όχι. Κάνω δημοσιογραφική αποκάλυψη πληροφοριών που έχω. Φοβάμαι δεν είναι εκτίμηση, είναι πληροφορία. Μάλιστα. Και λέω λοιπόν. Φοβάμαι πολύ ότι ο κύριος Πίνος κατά το ίμιση μπορεί να επιβεβαιωθεί. Ο πατριάρχης έστειλε την οικογένεια στο εξωτερικό για να μπορεί να δουλεύει ανενόχλητος, για να δει το αίμα του γιού του να δικαιώνεται. Όσοι νομίζουν ότι η χώρα αυτή πρέπει να παραδοθεί στο οργανωμένο έγκλημα, δεν έχουν παρά να κάνουν ηγεμόνα τον κύριο Μητσοτάκη. Όσοι νομίζουν ότι πρέπει κάπως να ελέγχεται όλο αυτό και να μπορέσει κάποια στιγμή ο πολιτικός αρχικός που λέγεται Βελόπουλος να βγάλει το Αλέξη Σφαιρογυλαίκο από πάνω του, δεν έχουν παρά να βάλουν ένα φρένο μέσα στη Βουλή με μια εθνική αξιωματική αντιπολίτευση πατριωτικής φωνής. Θα το λέω χωρίς να μπορώ να σταματάω, γιατί με καίει, με πονάει αυτό. Όσο είμαστε όρθιοι και μπορεί κανένας από εμάς να μην έχει την τύχη του Στέφανου Χίου. Μακάρι να μην την έχει. Τελείωσε, κύριε Καψαμπέλ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ, κύριε Καψαμπέλ. Ευχαριστώ. Στέφανε, ένα. Που είμαι παρόν. Ναι, ναι. Λοιπόν, τι προβλέπεις τώρα, Στέφανε, να γίνεται δηλαδή με αυτή την υπόθεση? Κύριε Καψαμπέλ, εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Πιστέψτε με, γιατί 3 χρόνια δημοσιογραφικής έρευνας πάλεψα και παλεύω πάρα πολύ για να αποδείξω τα αυτονόητα. Ξεκίνησα από τη δική μου ιστορία αυτή. Η σύμπλευση με παραβατικά πρόσωπα. Άκουσα τόσα πολλά πράγματα. Άκουσα απίστευτα πράγματα τα οποία με έκαναν να μπορώ να κοιμηθώ. Αλλά τελικά. Στον Beach Bar ο Ρουμπέτης, τι σου είπε στη Μάνη, Στέφανε Χίο? Πες τις διόδους Ρουμπέτη με τον Μαξίμου και την παρέα του. Στον Beach Bar στη Μάνη που το συνάντησες, εκεί που ήταν χαλαρά. Όχι που ήρθε στο γραφείο σου και φοβόταν μήπως έχεις κάμερες. Στο χαλαρό, στο beach bar, στον καφέ που τους κέρασες. Τι σου είπε και ο Ρουμπέτης? Δώστε μας 5 λεπτά, κύριε συνάδελφε. Άρα ξεκάθαρα πράγματα μου είπε αυτά που ανέφερες νωρίτερα. Ότι η διέλευση και οι παροχές που γίνονταν και οι διευκολύνσεις γίνονταν άμεσα στο πρωθυπουργικό περιβάλλον, στον κύριο Δημητριάδη, στον καπέ ο οποίος έριξε όντως στο βιτριόλι, στο σαράκι. Αλλά θα πρέπει εδώ κάτι να πούμε ακόμα και για τη δικαίωση νεκρών που έχουν κάνει ανοσιουργήματα. Ο καπές. Αθώθηκε στο δικαστήριο απέναντι στον κύριο Σαράκη και καταδικάστηκε μόνο ένας Αλβανός με 12 χρόνια φυλακή για σοβαρότατες σωματικές βλάβες. Ο Καπές τότε δικαιώθηκε, όμως εδώ υπάρχει και μία ακόμα παράμετρος. Υπάρχει η παράμετρος του 38χρονου παιδιού το οποίο βρέθηκε σε χαντάκι στη Χαλκίδα. Στη Θήβα. Μου είναι, επειδή δεν πιστεύω στη σύμπτωση, κύριε Καψαμπέλη, γιατί έχουν δει τόσα τα πράγματα μπροστά μου, όπως και ο κ. Πίνος λέει ότι. Του Δημήτρη Νίνου εννοεί. Του Δημήτρη Νίνου. Ναι. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Φοβάμαι πολύ ότι η μία υπόθεση έχει κάποια σύμπλευση με την άλλη, όσον αφορά τη χρονολογική τοποθέτηση. Όταν υπέστην την απόπειρα ανθρωποκτονίας, την επόμενη ακριβώς ημέρα, και το ξέρει καλά ο κ. Πίνος. Ένας παραβατικός δέχτηκε επίθεση σε ένα πάρκινγκ στη Βάρη από οπλοφόρους οι οποίοι προσπάθησαν να τον σκοτώσουν. Είπαν τότε ότι επειδή δεν πέτυχε η ιστορία τη δικιά μου, προσπάθησαν να σκοτώσουν αυτόν και να του κλείσουν το στόμα. Όλα έχουν μια χρονική συγκυρία και οι διαρκώς επαναλαμβανόμενες συμπτώσεις δεν είναι συμπτώσεις. Φοβάμαι πολύ ότι η υπόθεση Νίνου έχει κάποια απόλυξη στο θέμα της εκδικητικής μανίας της μαφίας απέναντι σε πρόσωπα που βγαίνουν και λένε την αλήθεια. Δηλαδή τι, ένα μήνυμα να μην μιλήσει, να μην μιλήσει ο πατέρας. Είναι αυτή η ιστορία για την οποία η αστυνομία δεν μιλάει για αυτοκτονία. Δεν μιλάει για αυτοχειρία η αστυνομία. Έτσι λέγανε στην αρχή. Όχι, στην αρχή είπαν για αυτοχειρία, τώρα όμως ρέπουν προς την πιθανότητα της ανθρωποκτονίας. Ένας άνθρωπος ο οποίος βαδίζει με το αυτοκίνητό του ένα ΣΕΑΤ Ίμπιζα σημεί στον επαρχιακό δρόμο, πηγαίνει προς τις ΕΣΠΙΕΣ και ξαφνικά ακούγεται ένα μπαμ. Εν κινήσει το αυτοκίνητο. Εγώ δίνω τα στοιχεία βάσει του αστυνομικού δελτίου. Δεν ξέρουμε ακόμα, η ιατροδικαστική δεν έχει λύσει το γρίφο. Δεν έχουμε ακόμα το αποτέλεσμα της βαλιστικής. Δίπλα στο ντουλαπάκι βρίσκεται ένα
38 παλιός Smith & Wesson κλπ. Δέχεται ένα πυροβολισμό εδώ στη δεξιά κροταφική χώρα την ώρα που οδηγάει κάποιος αυτοκτονεί. Μα για όνομα του Θεού. Αν θες αυτοκτονήσεις και μακριά από εμάς τις ενέργειες για να μην δίνουμε και ιδέες, έτσι, είναι αυστηρή η αεροπορική νομοσία, μακριά από εμάς αυτά. Αλλά αν κάποιος θέλει να προβεί σε αυτοχειριασμό, σε αυτοχειρία, δεν στέκεται κάπου για να πράξει το απονενωμένο διάβημα. Δηλαδή, εν κινήσει το κάνει. Και ο πατέρας του διάβασα τις δηλώσεις του μετά που είπε ότι είχαν μιλήσει προηγουμένως πριν λίγη ώρα και ήταν σε κάθε άλλο παραδιάθεση. Ο πατέρας του είπε ότι είχαν μιλήσει γιατί μιλούσαν διαρκώς, γιατί ήμουν σε θέση να γνωρίζει τον πατέρα του. Μιλούσαν διαρκώς. Στις 5 ώρα το απόγευμα είχε μιλήσει μαζί του. Του είχε πει: Πατέρα, θα πάω να ξεκουραστώ. Και ξαφνικά βρίσκεται σε 7 η ώρα το παιδί αυτό σκοτωμένο, σαν χαντάκι. Δηλαδή, ένα αυτοκίνητο το οποίο βρίσκεται εν κινήσει με 50 χιλιόμετρα. Ακούγεται ένα μπαμ, χάνει ο οδηγός τον έλεγχο, πέφτει πάνω στις προστατευτικές μπάρες, φεύγει μέσα στο χαντάκι, κάνει άλλα 500 μέτρα, χτυπάει σε έναν ανάχωμα, ανοίγουν οι αερόσακοι και βρίσκεται. Αλλά τι λες, ότι ήταν μήνυμα στον πατέρα? Έχω την εκτίμηση ότι ήταν μια δολοφονική ενέργεια, μήνυμα στον πατέρα γιατί μίλησε. Μην πει άλλα. Σταμάτα. Μέχρι εδώ. Γιατί δεν μπορούμε να καθαρίσουμε σένα, γιατί παίρνει προφυλάξη σου και είσαι κομμάντο. Είναι κομμάντο. Πατέρα είναι κομμάντο. Έχει υπηρετήσει ειδικές δυνάμεις, έχει υπηρετήσει με ειδικά εκπαιδευμένα πρόσωπα τα οποία υπηρέτησαν στην Κύπρο, που έπεσαν στην Κύπρο, που σκοτώθηκαν στην Κύπρο. Έχει κάνει πολλές και σημαντικές εθνικές αποστολές σε όλα τα Βαλκάνια. Ήταν επιτελικός στέλεχος του στρατηγού Γριλάκη. Ήταν στην ομάδα Γριλάκη. Ο Γριλάκης, ο οποίος σκεφτόταν όλα αυτά που σκεφτόταν για τα εθνικά σχέδια της επέκτασης, της αποικιοκράτησης των Σκοπίων κλπ. Έχει κάνει εθνικές αποστολές και δεν κρύβω και κάτι ακόμα και θα σας το πω γιατί είναι ξεκάθαρο και γιατί έχει αναφερθεί. Ο δολοφονημένος, φερόμενος ως ζωνός του υποκόσμου τη δεκαετία του 90, Θέμης Καλαποθαράκος, δούλευε για την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, κύριε Καψαπέλη, για την ΚΙΠ. Και ο κύριος Νίνος είχε κάνει αποστολή με τον Καλαποθαράκο, ο οποίος δεν ήταν μπράβος κοινωνός της νύχτας. Ήταν ένας από τους καλύτερους πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών, των ελληνικών μυστικών υπηρεσιών, που έκαναν αποστολές και στα Σκόπια. Και έχουμε να πούμε ακόμα περισσότερα και για τα θέματα της τρομοκρατίας. Γιατί ο κύριος Νίνος, ο πατέρας του δολοφονηθέντος Δημήτρη Νίνου, ένα παιδί το οποίο το ήξερα, παλιός πρωταθλητής πυγμαχίας, με καλή ζωή, με ευλάβεια και ευσέβεια στον χώρο της Εκκλησίας, έστω και του παλαιού, του πατρώου ημερολογίου. Είναι. Εκεί είναι ορκισμένοι εχθροί της αυτοχειρίας. Πώς είναι δυνατόν στις δοξασίες τους, στον τρόπο της κατάνοιξης απέναντι στην Εκκλησία, να φτάνουν στην αυτοχειρία? Απαγορεύεται η αυτοχειρία, ειδικά στο πατρώου ημερολόγιο, διαροπάλου. Δεν θα μπορούσε αυτό το παιδί να αυτοκτονήσει. Ο πατέρας του βεβαίως, επειδή είναι ράμπο και καταδρομέας στον ειδικό δυνάμεο της αστυνομίας, μου έχει εκμυστηρευτεί ότι θα γυρίσω. Είμαι καταρακωμένος. Έχω καταρρεύσει. Με έχουν τσαλακώσει και πονάω πάρα πολύ. Θα επιστρέψω. Και όταν επιστρέψω, αλλήμον σε αυτό που θα βρεθεί μπροστά μου, αν μάθω ότι μου έχω σκοτώσει το παιδί. Θα έχουμε ιστορίες γύρω από αυτήν την υπόθεση. Και θα έχουμε περισσότερο ξεκαθαρίσματα, όχι λογαριασμών με τα κουμπούρια και με το αίμα. Αλλά θα έχουμε αποκαλύψεις συνεχείς, οι οποίες δεν θα αφήσουν σε καμιά περίπτωση την αλήθεια να μας ξεφύγει. Είμαστε αποφασισμένοι, κύριε Καψαπέλη, θα κάνουμε πίσω. Και ξέρετε γιατί? Με χαροποιεί ιδιαίτερα απόψε το γεγονός ότι ένας κοινοβουλευτικός πολιτικός αρχηγός πήρε το παιχνίδι πάνω του και έπαιξε μπάλα. Παίζει μπάλα ο Βελόπουλος. Και χαίρομαι πάρα πολύ που παίζει μπάλα. Ξέρετε πολύ καλά ότι εγώ ούτε λάτης του Βελόπουλου είμαι, ούτε του κόμματος, ούτε ψηφοφόρος, ούτε ταγμένος, ούτε πουθενά. Όμως το να μπαίνει η υπόθεση της δηλητηρίασης της κοινωνικής και οικονομικής ζωής της χώρας από τη μαφιόζικη ρίζα του παρακράτους και της πολιτικής, σε συνάρτηση με μεγάλους ολιγάρχες και ταβαντζίδες του τόπου, για μένα είναι μια τεράστια πρόκληση να ακούγεται από το στόμα ενός πολιτικού αρχηγού που θα μπει με πολύ μεγαλύτερο ποσοστό στη Βουλή, και το εύχομαι. Γιατί πρέπει επιτέλους αυτή η υπόθεση να μπει στη Βουλή. Όταν ο κύριος Τσίπρας είπε από σπόντα κάποτε «η μαφία μπήκε στο κοινοβούλιο», γιατί το σταμάτησε? Γιατί φοβήθηκε ότι αν συνεχίσει
θα πέσει πάλι σε κάποιους προπαγανδιστές του Sky που θα του κόψουν τον τηλεοπτικό χρόνο για να μπορεί να μιλήσει. Θεωρώ ότι στο debate αυτό το αντικείμενο πρέπει να είναι το πρώτο θέμα και η πρώτη ερώτηση των δημοσιογράφων. Στην Ιταλία κλείσαν φυλακή τον Αντρεώτη, κύριε. Και τον Γκράξη τον στείλανε στην εξορία. Εξορίσανε τον Γκράξη που πέθανε από τον καημό του στην εξορία. Ο Ιταλός εισαγγελέας Φαλκόνε τεινάχτηκε στον αέρα με 350 κιλά εκρηκτικά. Γιατί πρέσβευε την αλήθεια η ιταλική κοινωνία του Σικελικού Νότου που συνομολογούσε business με τη μαφία. Όταν δολοφονήθηκε και τεινάχτηκε στον αέρα ο Κορλεόνε στο δρόμο για το αεροδρόμιο, τότε μόνο συνειδητοποίησε ότι η μαφία, η σικελική μαφία που έχουμε στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή δηλητηριάζει την πολιτική, κοινωνική και οικονομική ζωή του τόπου. Μόνο όταν σκοτώθηκαν 12 εισαγγελείς. Εδώ δεν τόλμησαν να το κάνουν. Γιατί αν τολμήσουν να το κάνουν, τότε το κράτος θα στραφεί απέναντί τους. Γιατί εδώ δεν υπάρχει ο σύγχρονος τότορίνα της ελληνικής μαφίας για να το κάνει. Έχουν πάρει πολύ αέρα. Σήμερα αποκαλύφθηκε ότι στο Νέο Κόσμο η αστυνομία βρήκε ένα αυτοκίνητο το οποίο ήταν γεμάτο με χειροβομβίδες, καλάσνικο, φόπλα, αλεξίσφαιρα, γυλαίκα κλπ. Από τις πρώτες εκτιμήσεις φαίνεται ότι αυτοί οι άνθρωποι στόχευαν δημοσιογραφικό, επιχειρηματικό, εφοπλιστικό ή πολιτικό στόχο. Δεν πήγαιναν για ληστεία αυτοί οι άνθρωποι. Ή έχουμε ανασύσταση του Αντάρτικου Πολής, τα όπλα εξετάζονται για να δούμε αν αντιστοιχούν σε παλαιότερες ενέργειες, ή έχουμε να κάνουμε με μια προπαρασκευή θανάτου για πολιτικό, δημοσιογράφο ή επιχειρηματία. Είναι ξεκάθαρο. Όταν έχεις χειροβομβίδες στο αυτοκίνητο, 2-3 καλάσνικοφ και όπλα μεγάλου βεληνεκούς, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν πάει να κάνεις μια ληστεία τράπεζας. Πάει να κάνεις κάτι πάλι πιο χοντρό. Και είναι στο Νέο Κόσμο σε περιοχή η οποία είναι επικίνδυνη περιοχή και κόκκινη περιοχή. Υπάρχουν επιχειρήσεις, εκδοτικοί οργανισμοί, εφοπλιστικές εταιρείες, μεγάλα τηλεοπτικά κανάλια. Ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματα. Και εν ώψη εκλογών όλα. Και εν ώψη εκλογών. Άρα, όταν δεν οροδούν προουδενώς 15 μέρες πριν από τις εκλογές, γιατί να μην πιστέψω τον κύριο Σπίνο που μου λέει ότι θα γεμίσει η Αθήνα πτώματα. Είναι άσχημα τα πράγματα. Και αυτό ο κόσμος πρέπει να το συνειδητοποιήσει. Και να συνειδητοποιήσει ότι η Νέα Δημοκρατία πρεσβεύει το θάνατο. Τίποτα καλό δεν είναι. Μέσα όμως, συγγνώμη που διακόπτω, αλλά ακούγοντας και τον Άρη, αυτό ήταν το βαθύτερο νόημα του σχολείου μου, μέσα από το φόβο. Δηλαδή, όλο αυτό δημιουργεί ένα περιβάλλον φόβου στον απλό πολίτη, Στέφανε και Άρη, ότι ας μην κουνιόμαστε γιατί θα μας φάνε λάχανο, που λέει ο άλλος. Ας ψηφίσουν την Δημοκρατία. Αυτό, γι' αυτό λέω εγώ ότι ο φόβος είναι ο μεγαλύτερος. Ας ψηφίσουν το 40% από το οποίο προέρχεται ο φόβος. Δηλαδή, ψηφίζεις. Αντί να εκτελέσει ψηφοθυρικά έναν άνθρωπο που κρατάει το δρεπάνι, όταν έχει το χάρος πάνω από το κεφάλι σου, τι κάνει? Τον διώχνει ή κάθεσαι και τον ακούς? Εάν θέλουν να ακούσουν το χάρο, να συνομολογήσουν με το χάρο, να συμφωνήσουν με το χάρο, δεν έχουν πάνω να ψηφίσουν πάλι τη Νέα Δημοκρατία. Αν όμως έχουν αντιμετωπίσει το θάνατο και βλέπουν απέναντι από τη Νέα Δημοκρατία το θάνατο στην υγεία, στην παιδεία, στην κοινωνία, στην κοινωνική και οικονομική ζωή του τόπου, δεν έχουν πάνω να καταψηφίσουν τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί θα γίνουν ακόμα χειρότερα πράγματα μετά τις 25 Ιουνίου. Μάλιστα, ο επίλογος στον Άρη Σπίνο, για να μην μου παραπονιέται. Να διατηρούμε σιωπηλός και να φωνάζω όσο μπορώ πιο σιγά. Δεν αφορά τη Νέα Δημοκρατία αυτό. Αυτό αφορά την παρέα Μητσοτάκη, που δυστυχώς, λόγω της ανασφάλειας εκ της παιδικής ηλικίας προερχόμενης, τον έχουν πείσει ότι μόνο άμα ελέγχει τα ηνία του υποκόσμου στη χώρα, θα ελέγχει τα πάντα. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο αν θελήσουμε να συνεχίσουμε με τέτοιο τρόπο και να τον καταστήσουμε Αλ Καπόνε των Βαλκανίων. Εγώ δεν θέλω να δολοφονηθεί κανένας. Δεν θέλω να υπάρχει νεκρός. Γιατί κλαίνε οικογένειες. Όσο αμαρτωλός κι αν είναι κάποιος, όσο καλό πιστόλι κι αν είναι κάποιος, αφήνει παιδιά πίσω. Θέλω να πω όμως ότι όπως ο πατέρας του Δημήτρη ψάχνει να βρει στοιχεία, κάποιος άλλος πατέρας βρήκε στοιχεία. Και δυστυχώς για αυτούς που αποφάσισαν να δολοφονήσουν το γιο του, δεν κατάλαβαν με ποιον τα έβαλαν. Βάζω μια άνω τελεία για να σου πω, Αντρέα Καψαμπέλη, για να μην εγείρεσαι και να μην διαμαρτύρεσαι και να μην φωνάζεις και να μην με μαλώνεις, ότι αν η χώρα αυτή αφαιθεί στα χέρια ξανά μιας ηγεμονίας που να προκύπτει από την οικογένεια Μητσοτάκη, τότε οι νεκροί
θα πέφτουν ανά τετράγωνο και ανά βδομάδα. Γιατί τα συμφέροντα είναι πάρα πολλά. Το λαθρεμπόριο καυσίμων, τσιγάρων, όπλων και τράφικ είναι πάρα πολύ μεγάλο και τα ποδοσφαιρικά συμφέροντα δυστυχώς εμπλέκονται μαζί με όλα αυτά. Ένας πρωθυπουργός που είναι ανίκανος να τα ελέξει καταφεύγει σε αγράμματους του υποκόσμου, γιατί ο υπόκοσμος έχει και γράμματους, ο υπόκοσμος έχει και ήθος, έχει και λεβεντιά, έχει και μαγιά. Σε κοιτάει στα μάτια και σου λέει μη με ενοχλήσεις, να μη σε ενοχλήσω. Όταν όμως ένα πολιτικό σύστημα κοιτάει να εξαργυρώσει το δικό του μέλλον αύριο, δολοφονώντας την κυριολεξία, και το επαναλαμβάνω και μη το περνάτε έτσι, με αμετροέπεια. Είναι αδύνατο σε μια δημοκρατία του 2023 να αναγκάζεται ένας πολιτικός αρχηγός να κυκλοφορεί με αλεξίσφαιρο γυλαίκο και διπλάσια ιδιωτική φρουρά από αυτή που του έχει δώσει το κράτος. Καταλαβαίνετε ότι ο Εσκομπάρ οχριά μπροστά σε αυτούς που σήμερα παρακρατικά μας κυβερνούν. Και εγώ θέλω να το πω, εάν τούτος εδώ ζει, ξέρετε γιατί ζει. Γιατί πήγε μόνος του στο νοσοκομείο και παρακαλούσε τον security της πόρτας. Έχω φάει δυο σφαίρες, ρε φίλε, πού να πάω να με κάνουν καλά. Και είδε μπροστά του ένα χάος, ένα διαλυμένο, ένα κράτος βόθρο που του έλεγε πήγαινε εκεί πάνω και κάποιος θα σε δει. Και ένα λεπτό πριν φτάσει στην πόρτα λιποθύμησε μέσα σε 10 κιλά αίμα που είχαν τυλίξει το κορμί του. Και θα υπάρχει άνθρωπος αδρίκελος, σάπιος, χαμένος να σταθεί απέναντί μας και να πει τι. Ότι λέμε λόγια, ότι είμαστε υπερβολικοί, ότι λέμε ότι η χώρα κυβερνάται από μια εγκληματική οργάνωση. Πρέπει τι να πούμε αύριο, να βγεις εδώ και να πεις αυτοί οι δύο που μίλαγαν χτες είναι δολοφονημένοι και δεν μπορούν να μας μιλήσουν και λοιπόν σε δύο μέρες μας έχουν ξεχάσει όλοι. Ποιος νοιάζεται για μας. Την γραβάτα θα τη φορέσει άλλος, το σακάκι θα το φορέσει άλλος. Εδώ θα κάθεται άλλος, θα λέγεται Χίος, θα λέγεται κάπως αλλιώς. Και λοιπόν αυτή η χώρα πού θα μείνει όμως. Στα χέρια ενός παρακράτους που κυβερνιέται δυστυχώς από μια οικογένεια. Θέλουμε να σπάσουμε αυτό το πίον, αυτό το καρκίνωμα που έχει κάνει μετάσταση σε όλες τις γειτονιές. Να το σπάσουμε. Πώς μπορούμε να το σπάσουμε? Βγάλτε την κυβέρνηση, κάντε ό,τι θέλετε. Ορθώστε όμως ένα ανάστημα ηθικής. Ορθώστε ένα φρένο σε αυτό το κατάντημα της κοινωνίας. Αυτό λέω, αυτό ουρλιάζω. Και δεν το λέει ο Άρης Σπίνος.